Αγάπη κορίτσι. Αγάπη κορίτσι. Μαμά. Και αυτόν καιρό αυτή τη στιγμή θα μαζευτούμε όλοι. Περάστε! Α, χαίρετε! Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας! Καλώς ήρθατε! Τι κάνετε, πώς είστε! Γεια σου, Άγγελε! Χαίρετε! Καλώς ήρθες! Ήρθε η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη μέρα όπου θα μάθουμε επιτέλους το φίλο του παιδιού μετά από τεράστια debate. Εσείς, έχει πέρασει μια εβδομάδα από τότε που μάθατε το όλο το γεγονός. Εμείς περιμένουμε 4 μήνες, Κωνσταντίνα! Ναι! Περιμένουμε 4 ολόκληρους μήνες και είναι και το συζητάμε συνέχεια μπρος πίσω. Οπότε σήμερα τη μέρα είμαστε πιο χαϊπαρισμένοι από ό,τι νομίζετε. Και από ό,τι καταλαβαίνετε από αυτό που θα δείτε σε λίγο, δεν είμαστε μόνοι. Η μητέρα μου χαίρεται πιο πολύ από όλους για να έχει προχωρήσει όλη αυτή η διακόσμηση. Οπότε αποφασίσαμε να το κάνουμε. Από πού να αρχίσουμε, έχει ανέβει ήδη ένα vlog στο κανάλι της Κωνσταντίνας με την προετοιμασία. Οπότε είδατε πάνω κάτω τι έχουμε πάρει και πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Το αγγλικό popcorn. Και σε περίπου μισή ώρα θα αρχίσουν να έρχονται οι γονείς, πιο μεγάλη ηλικία, παππούδες και όλα αυτά. Και μετά θα έρχονται και οι φίλοι εδώ στη Χαλκιδική. Ανυπομονώ, είμαι αγχωμένος. Τη μία θέλω να περάσουν όλοι καλά και να περάσουμε όμορφα. Απ' την άλλη θέλω να δω το φίλο του παιδιού και πώς θα εξελιχθεί αυτή η βραδιά. Είναι θεματικό boy or girl, είναι όλα ροζ και μπλε. Και το καλύτερο είναι η τούρτα μας, η υπερπαραγωγή που μας την έκανε δώρο η Πέπι Μπέζα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι μια τούρτα την οποία θα τη φάμε όλοι. Δεν είναι από εκείνες που βάζεις φελιζόλ και τέτοια. Ζητήσαμε ωραία και μπίφι και ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Καλώς τον. Ήρθαν και τα κεφτεδάκια εδώ. Από εδώ πάνω, στον Παναγιώτη, ταξίδεψε από τη μακρινή Κέρκυρα για να είναι σήμερα μαζί μας. Τέτοιο δεν το χάνει. Ξετρελάθηκε, παιδιά. Γενικά, όλη η διακόσμηση είναι θεματική. Εδώ η μητέρα μου έχει βάλει τον Action Man μου. Είναι ο πρώτος μου Action Man και θα το καταλάβετε γιατί. Βλέπεις πως πηγαίνει το σώμα του, τόσες φορές που έχω παίξει, πλέον δεν έχει. Όλα γλιστράνε. Και αυτή είναι η πρώτη μου η CD. Όχι CD, πώς λέγεται. Δεν είναι η Barbie, είναι η άλλη που υπήρχε. Η Μούφα. Όχι, ήταν καλή. Εδώ σημαντική φωτογραφία. Αυτή είναι έτσι από τα Χριστούγεννα εδώ. Και αυτή εδώ είναι η φωτογραφία που πήγαμε καλοκαίρι, την ημέρα που ανακοινώσαμε στους γονείς την δικημοσύνη. Το highlight της ημέρας έχει φτιάξει εννοείται χειροτεχνία. Μητέρα μου ξανά, μην τα λέμε. Boy girl. Παναγιώτης Κωνσταντίνα Μπεμπάκη. Το μικρόσπι. Για να καταλάβετε, η μητέρα μου είναι υπεραγωγός για το context. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά σκέφτεται και δρά σαν μικρό παιδί. Γιατί εγώ δεν τα έκανα έτσι. Είναι σκεφτά, ζωγράφησε μωρό αυτά. Και αυτό είναι το μπιζελάκι μας. Μπιζελάκι, γιατί έτσι έλεγε η Κωνσταντίνα όταν λέγαμε κάποια στιγμή να κάνουμε παιδί. Έλεγε, θέλω ένα μπιζελάκι. Και αυτό είναι το μπιζελάκι λοιπόν. Και εδώ θα γράφουν ευχές όλοι το μωρό. Και εδώ τι θα κάνουμε. Εδώ θα γράφει ο καθένας το όνομά του για να θυμόμαστε ποιοι είναι εδώ. Και εδώ θα ποντάρουν εγώ την κορίτσι. Α, και θα γράφουμε. Θα είναι και γραμμένα. Θα έχουμε στατιστικά χαμό. Αυτό ρε, εσύ, αυτό δεν έδειξε. Αυτό είναι δώρο που μας έστειλαν το dress code, PTT και Κωνσταντίνα. Για το μπεμπάκι με το που το μάθανε. Εντάξει, με πήραν τα ζουμιά. Μην βλέπετε τώρα το παίζω σοβαρό, παιδιά. Εννοείται θα έχουμε και μοντέλο το ορθόδοξο. Πάνω στο Dentimum μέλος. Παναγιώτης, για πες. Πώς αισθάνεσαι που θα ξαναγίνεις θείος? Το συνέστημα είναι μοναδικό κάθε φορά. Είμαι full περήφανος. Mm. Είναι το καλύτερο δώρο που μου έχεις κάνει, θεωρώ, από όλα με διαφορά. Και ανυπομονώ να το γνωρίσω ό,τι κι αν είναι. Θα κρατήσω την τάκα της Κωνσταντίνας που είπε στο βίντεο της. Λέει την αγόρι την κορίτσι. Θα περάσουμε τέλεια. Αυτή ήταν η ατάκα. Θα περάσουμε τέλεια. Έτσι, να πάρω την κορίτσι. Έχει ετοιμάσει η μητέρα μου χειροτεχνίες για όλους. Αυτό εδώ είναι όλο στο χέρι. Τώρα το έφτιαξε. Κάτσε με τη σόρ. Θα γίνω μπαμπάς. Λοιπόν, ναι. Και για αντίστοιχα θα γίνω παππούς, θα γίνω γιαγιά. Είναι πολύ θεματικό το πάρτι. Και μιας και έχουμε ανοιχτεί σιγά-σιγά, έχουμε αρχίσει να γινόμαστε οικογένεια. Θα σας δείξω τώρα φωτογραφία. Μωρό πάνω ντεντ για να δείτε και να μου γράψετε αν πιστεύετε θα είναι cute, γλυκό, όμορφο ή όχι. Για να δούμε. Αυτό είναι το χέρι μου 18 ημερών. Μπάκης, τόσος. Και αγαπημένη φωτογραφία, τη βάφτιση. Δέστονα, βόγος. Και αυτή εδώ, ένα μωρό. Φαφουγουτικό. Και εδώ με τον αδερφό μου και μπρο. Λέει η μητέρα μου ότι ήμασταν πολύ καλά και γλυκούλικα μωράκια. Έχουν αλλάξει βέβαια εποχές από τότε. Δηλαδή πλέον κάνουμε βίντεο, φωτογραφίες στα κινητά και δεν μεταφέρονται. Ενώ τώρα δες, είναι φωτογραφίες 30 χρονών. Άρα θα ήθελα κάποια στιγμή να είμαστε κι εμείς από αυτούς που θα κρατήσουμε άλμπουμ. Γιατί τη δικιά μου εμπειρία, φωτογραφίες στα κινητά χάνονται. Θα το κρατήσουμε αυτό σαν ιδέα. Ωχ, η κυρία. Μπορούμε να σα πάρουμε μια συνέντευξη. Θα το μαλλί να πατήσω. Ναι, μπορώ να σα μιλήσω. Είσαι μια κούκλα. Είμαι κούκλα. Είσαι κούκλα. Είσαι αντικειμενικό. Όλοι λένε, όλοι ψάχνουν την κοιλιά. Δεν υπάρχει. Για ακόμα, ακόμα δεν υπάρχει. Όχι, είσαι κούκλα. Ευχαριστώ. Πόσο ενθουσιασμένη είσαι αυτό το πάρτι. Πάρα πολύ. Δεν φαίνεται. Για το πάρτι ή για το αποτέλεσμα. Θα μάθω. Είναι και για το πάρτι. Γιατί. Έχουμε καιρό να κάνουμε. Ναι. Θα το γιορτάσουμε και με όλους. Wow.
Μπορώ να ποντάρω. Τώρα. Ναι. Τι δεν θα κάνει αυτή η μανούλα. Θέλω να μου πεις εντυπώσεις όταν είδες το βίντεο. Γιατί είδαμε όταν το έμαθες εντυπώσεις όταν είδες το βίντεο. Ναι. Καταρχήν ήταν πολύ κοντινό το πλάνο και φαίνομαι χάλια. Παρατήρησα τις αντιδράσεις των άλλων γιατί εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να προσέξω οι άλλοι πώς αντέδρασαν. Κοιτούσα μόνο να συνέλθω από αυτό το σοκ. Εντάξει, κινήθηκα. Ξανά κλαψες. Μόνο εγώ έβλαξα μου πάντα 4 φορές αυτό το βίντεο. Ξέρεις πότε? Να, στις Κωνσταντίνες το βίντεο έκλαψα. Αλήθεια. Ναι, εκεί που μιλήγεις για το πώς αισθάνεσαι. Αυτά. Δεν είχε edit, ήταν ο μοντάρις του γι' αυτό. Και μετά με σένα, με τα κλάματα τα δικά σου. Έκλαιγες εσύ στα story, έκλαιγα κι εγώ. Αχ, μωρή που θα γίνει μπαμπά στο μικρό μου καγόρι. Έχει ήδη δισέκονα, τα λέμε αυτά. Οπότε τώρα. Αυτό το τέταρτο θα. Αυτό είναι το τέταρτο, έχει συλλογή τώρα. Βέβαια είμαι το πρωταγόρι. Αλλά γιατί οι άλλες είναι κορίτσια. Είναι κορίτσια. Έχουν αγόρια όμως. Έχει μόνο αγόρια. Έχει μόνο αγόρια, ναι. Τώρα θέλω και ένα κοριτσάκι. Έπεσε η πρόβλεψη πρώτη. Θα τη βάλουμε να ψηφίσει πρώτη-πρώτη, δεν χρειάζεται. Θα φύγει μέσα. Μπήκε η πρώτη. Μπήκε. Εγώ. Θα πεις όμως γιατί, πρέπει να πει γιατί την πρόβλεψη. Γιατί. Εγώ τώρα δεν προβλέπω. Απλά. Θέλω. Θέλω. Και το δηλώνω και αλλά αν είναι και μπεμπούλη, δεν πειράζει. Μαθημένη. Δεν θέλω να κάνω μπεμπα μπλοκ. Κατευθείαν μπλοκ. Είμαι και. Ωπα. Καλεστία. Κέρδισε το βραβείο Mommy to be. Ναι. Συγχαρητήρια! Είναι λίγο υπερβολικό αυτό, πρέπει να το βγάλω. Όχι. Δεν είναι το ίδιο ωραίο. Όχι, σαν σουλού είμαι, σαν σουλού. Για λίγο, για λίγο. Τι κι αν είμαι 29 χρονών, παιδιά, η μάνα είναι η μάνα. Θα βάλω εγώ για τον κόσμο. Βάλαμε ένα poll εδώ στο Instagram. 72% αγόρι, 28% κορίτσι. Σε 3 ώρες 10.000 votes για αγόρι. Οπότε ο κόσμος πρόβλεψε αγόρι. Εδώ θα γράψεις κόσμος. Κόσμος. Λοιπόν, θα γράψω εσείς. Θα γράψω Instagram. Εγώ δεν έκανα τίποτα, εσείς το είπατε. Πρώτη για Team Boy. Ήρθε και το άλλο το show, κύριος Νίκος. Αν εσύ Παναγιώτη Τράβο και το voting. Για να δούμε τι πιστεύει. Κάνω στο διάφορα να σε έχουμε εδώ έτσι να σε κοιτά την κοιλιά για να πιστρά. Να μελετάμε. Αγόρι το ρίξε. Εγώ νομίζω ότι θα είναι αγόρι. Έχει ήδη 2 αγόρια. 3. 3. Τρία αγόρια. Θα σπάσουμε το streak τώρα. Τη γιαγιά τώρα, τη γιαγιά. Καλλιόπη. Έκλαψε το βίντεο, σε είδαμε. Έκλαψε πάρα πολύ. Όταν ξανάδε το βίντεο. Χάρηκα που πάρα πολύ. Όταν τώρα το ανεβάσαμε το βίντεο. Πώς ήσουν, έκλαψε πάλι. Λίγο. Έχω να κλάψω πάρα πολύ. Το κορίτσι μας. Για να δούμε τι πιστεύεις. Πάνω προχώρησε να αποκτήσει και δεν φάει. Άμα δεν βγήκε το πρώτο, πάμε στο επόμενο. Δεν θα προβλέψεις. Αγόρι θα κάνεις. Το θέλουμε γραμμένο. Με χείρας, γερός και δυνατός. Πού είναι ο παππούς? Παιδιά δεν λυθάνε κανένας, δεν υπάρχει. Του πήρε τα μέτρα στα γρήγορα. Τέλειο, εντάξει. Ένα και ο δεύτερος. Θα γίνω παππούς γράμμα. Διαστεμένη. Τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Είναι κόντρα. Σε στροφή θα μας την κάνει. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γιαγιά μας εδώ. Ήρθε με άδεια χέρια ο παππούς εδώ. Έβαλε φρίκα ολόκληρο. Γνωρίζουμε τα συμπεθέρια σήμερα. Χαμός. Παππούμε γονείς Κωνσταντίνα. Μεγάλη μέρα σημερινή. Άντα κορίτσι, μια κοριτσομάνα την είχα. Να έρθει με το καλό, να είναι γερό παιδί και όλα τα άλλα θα τα βρουν στην πορεία. Τώρα εσείς δεν το ξέρετε τι είναι, αλλά εγώ λέω ότι. Όχι, τι. Ότι είναι Γιαννάκης. Γιατί είναι Γιαννάκης. Αγόρι. Αυτά αγόρια έχω κορίτσια. Κοίτα, αφού πήραμε και την πρόβλεψη, να την προχωρήσουμε εμείς από εδώ. Η δεύτερη είναι αγόρι μου. Άμα ήταν η Κωνσταντίνα κορίτσι πρώτη, είχα μια ελπίδα να γίνει κοριτσάκι. Δεν χαλάμε την παράδοση. Το σόι από εδώ το δικό μου. Μόνο αγόρια. Τρία αγόρια. Δύο αγόρια εμείς. Γενικά το δικό μας το εφταξίκο είναι σ' αγόρια. Δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να έρθει η Κωνσταντίνα και να σπάσει. Στου παππού μας του Γιάννη την οικογένεια έχει να γεννηθεί κορίτσι από το 1973. Οπότε τηρώντας τα στατιστικά δεδομένα. Πάω. Εγώ θέλω όμως το πλάνο με την αντίδρασή σας. Άμα θα βγει κορίτσι. Οκ, okay. Αν βγει, φύγει. Έτσι είναι, έτσι. Την ίδια δήλωση θα κάνω. Η εφταξίνα μετά το 1973, ας πούμε. Και αυτό θα είναι σημαντικό. Βεβαίως θα είναι σημαντικό. Γιατί εντάξει, οι παραδόσεις στο κάτω-κάτω είναι για να σπάνε. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι των παραδόσεων. Βάζουμε και τις μπάλες εδώ τις αντίστοιχες. Από το 1973. Αν τα καταφέρεις, μπράβο. Τώρα. Λοιπόν, πατέρα, για πες την πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι αγόρι. Κάνα δούμε. Γράψε τον παππούς να το μαθαίνει. Ορίστε μου. Δέστε τον κούκλα, κούκλα. Ανάλογα, να μην δώσω χίλια. Δύστη, η συμβόλη που ξέρει.
Αλλά είσαι. Αρχίσαν από τώρα. Με φακελάκι λειτουργούν. Εγώ τα ξέρω όλα. Εδώ είμαι. Αυτοί εδώ οι δύο ξέρουνε. Κρίτη, ξέρα, αλλά μίλησε το πουλάκι, ξέφυγε. Οπότε δεν μπορείτε να γράψετε τι νομίζετε θα είναι, αλλά μπορείτε να γράψετε ποιε. Και τα δύο. Όχι. Εγώ μπορώ να μπλοφάρω, δεν ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Μαρίνος, παιδιά, κατευθείαν ο νος για μην το πάρει κανένας και θα πέσει τώρα προτάσεις. Δεν συμφωνεί με τη μαμά του πάνω το έχουμε κάνει, έτσι. Πρέπει τώρα να κρύψουμε το μπαλόνι, να μην το δει κανένας. Τι ο Γιώργος! Είσαι ο κολλητός μου ο Γιώργος. Είναι πιο μικρός από μένα, παιδιά, να ξέρετε. Ο Γιώργος τώρα, είμαστε κολλητοί αδέρφια από τότε που ήμουν πιο ψηλός από αυτόν. Οπότε είναι λογικό να κάνω το πρώτο παιδί, έτσι δεν είναι. Συγκίνηση. Το περίμενες. Δεν το περίμενα. Έτοιμος δεν ήμουν. Εντάξει, ο καθένας έχει τον ρυθμό. Δεν υπάρχει σωστή. Δεν σου έλεγα όμως ότι... Να περάσουμε κάποιο μήνυμα. Για πες, τι προβλέψεις θα κάνω. Εφλαξίας κάνει μόνο αγόρι. Αυτό το έχουμε τελειώσει. Αλλά θα έρθει κορίτσι και θα του πάρει το μυαλό. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Καταγραφικέ. Το δέχομαι. Προσπαθεί να μου αποσπάσουν οι χωρίες. Προσπαθεί να με κάνει brainwash και να τα ξεράσω όλα. Δεν πρόκειται. Κοίταμε λίγο. Με τη μευτική μέθοδο του Σοκράτη. Ό,τι καταφέρω. Οι προβλέψεις και η στατιστική. Είναι ότι η γυναίκα από την οικογένεια Αυταξία έχει να βγει από το 1973. Σωστά. Δηλαδή 50 χρόνια. Poker face. Παρ' όλα αυτά, θα πω εγώ, διακρίνω στα μάτια του. Τι γελάδρα. Ότι μπορεί και να αλλάζει αυτό. Λέω, μπορεί. Βάλω δύο εγώ. Ένα εδώ. Τώρα τους μπερδεύω. Γιώργος Νί. Αμάν. Και Αντώνης Κιούρος. Από παλιά επέστρεψα. Το βίντεο αντιδρασίσουν με μουσια. Έγινε αλλαγή. Θα σου πω γιατί. Όταν ο Μπέμπης ή η Μπέμπα δει το βίντεο αυτό στο μέλλον, να μην δει το Μεξικάνο για τρομάξει. Κρίμα είναι. Γι' αυτό. Μια φορά. Δεν το ξαναδείτε. Όλοι αγόροι πιστεύουν. Να το κάνω κι ας χάσω. Κόντρα στο κατεστημένο. Γενικά ποτέ δεν είχα τύχει. Ας δούμε τώρα. Θα γίνω κόριτσο μπαμπά. Σα έχει πολύ πλάκα, αυτό κιόλας το ψηφίζω. Θα μ' άρεσε εμένα. Να ζήσετε, δεν ξέρω τι να πράγματι, δεν ξέρω τι να γράψω. Καλή τύχη, τι να πω. Δείτε τι έπαιξα εδώ, όλα και τα δύο. Μπλε ροζ, τώρα που κάνουμε vibe τώρα. Γιώργης έγραψα. Έχω να γράψω από την πρώτη γυμνασίου. Το νινί να μεγαλώσει και να μην γίνει σαν τον Γιώργο Νί. Καλή ευχή είναι αυτή νομίζω. Λοιπόν, τι νομίζεις. Φαντάζεσαι τον εαυτό σαν ονό με αγόρι κορίτσι. Έχετε κάψει. Ξέρω τα στατιστικά της οικογένειας. Α, το λυγί έχουν παίξει. Βέβαια, είναι ισχυρό χαρτί Κωνσταντίνου. Είναι δυνατή, είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι ισχυρό χαρτί, οπότε εγώ. Ωραία, τρέλα τώρα. Θα παίξουμε αυτό το κεφάλι, δεν θα παίξω. Βαγγέλης έδωσε κορίτσι. Πάνω στο endgamer. Υπογραφή αρχείου είναι. Δεν μοιάζει καθόλου. Που πάρω εδώ το λύσει. Γεια σα, παιδιά, γεια σα, παιδιά. Και στα δικά σου, γιατί έχουμε κι άλλα ευχάριστα. Αυτά δεν τα ξέρει κανένα. Δεν τα ξέρει κανένα. Φαίνονται όμω, φαίνονται. Μια εβδομάδα διαφορά. Πάνω στη ίδια από μια εβδομάδα νωρίτερα. Θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε κατευθείαν. Πες τα προγνωστικά τώρα. Εγώ είμαι ομάδα αγοριού. Όλοι οι εφταξίες του επίθετου το ρίξαν, αγόρι. Θα γίνω δύο. Το φορούσε και εγώ πριν. Πολύ καλό. Εγώ θέλω να πω ρε παιδί μου ότι πήρε το μωρό. Δεν μου είπε τι είναι, αλλά μου είπε να σας πάρω αυτό γιατί ό,τι και να είναι. Λέει ότι θα του αρέσει. Ότι είστε μέσα, ρε παιδί μου. Είναι για εσάς. Οχ, είναι super pump και super τότι. Σίγουρα τι θα είναι αυτοί οι δύο. Αλέξη, ήρθες για τιμολόγια. Καλώς είμαι. Και εσύ τα ξέρεις όλα. Είμαι στη Μαδούρα. Αυτοί εδώ οι ύποπτοι που βλέπετε εδώ είναι ειδικά μου φιλαράκια τώρα και προσπαθούν να εκμεύσουν την πληροφορία. Βρήκαν τον Άλεξ έτσι μπόσικο. Πείτε τι είπε ο Άλεξ. Μα το κυνήγησαν κατευθείαν. Πρόλαβε, έφυγε τελευταία. Έμπλεξε. Ένα δευτερόλεπτο λίγο. Δεν είναι να τον εμπιστεύεσαι με τίποτα, ρε παιδί μου. Mistakes were made, τι να κάνουμε τώρα. Πόσο καιρό το ξέρεις σε κάνεις υπομονή. Μία εβδομάδα και δύο μέρες. Είμαστε όλη μέρα μαζί και δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Μέχρι τώρα. Μήπως είναι. Τι όμορφη κίνη τσέκανες. Αν νόμιζε έχω αγκελοτήρα. Το TikTok έχει ψηφίσει μικρός πάνω σε αγόρι. Αγόρι πάει και το TikTok. Ησυχία λίγο, παιδιά, ησυχία. Στο ακροατήριο. Μέχρι στιγμή τα στατιστικά είναι ισοπαλία. Πώς τα έχει καταφέρει, πείτε, βλέπατε τι δεν έχει και βάζετε το. Άσε για να τα φέρετε. Οι φίλοι μου εδώ κορίτσι ψήφισανε. Θα ξεκινήσω πρώτος. Εγώ θέλω να είναι αγόρι. Γιατί από μικρός αυτό ονειρευόμενο. Πρέπει να κάνω ένα γιο έτσι να το κρατάω. Αμάξια. Αυτά τα όμορφα τα πράγματα. Αλλά επειδή αυτή εδώ θέλει πάρα πολύ κορίτσι και δεν αισθάνομαι
τι μπορώ να κερδίσω την επιθυμία τη. Γιατί αυτό δεν είναι τη θέληση, τι πιστεύει. Θα ρίξω κορίτσι. Ανατροπή. Για να γράψει ο παπά. Παπά! Εντάξει, υπάρχει ιστορία από πίσω, να έχει σημειώσει. Το παλάκατσε μπήκε. Κωνσταντίνα τώρα. Όπω είπε πάνω, θέλω κορίτσι. Ναι. Αλλά επειδή ξέρω την οικογένεια Εφταξία, πιστεύω την αγόρα. Ωραία! Ωραία! Οπότε γράφω μαμά. Το θρίλερ συνεχίζεται το debate. Και την παλίτσα. Περιμένουμε τώρα. Τώρα περιμένουμε λοιπόν. Εγώ δεν είπα. Έχουμε ένα τελευταίο. Όλο το βάρος είναι στο σώμα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σπάσει το σερί. Έτσι πιστεύω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σπάσει το σερί σας. Και θα συμφωνήσω με τους μισούς ακριβώς. Νομίζω κι εγώ ότι θα είναι κορίτσι. Θέλω ενισχύσεις, περίμενε. Πούσε ρε, τι σπίτι ρε, έχουμε gender reveal party. Δεν το θυμάσαι, δεν το πάμε, δεν τον είπες ρε Κωνσταντίνα. Το ξέχασες ρε, το ξέχασες. Λοιπόν, περίμενε, λοιπόν, αν ψήφιζες τι θα νόμιζες, την αγόρι κορίτσι. Αγόρι. Αγόρι, το είπε. Ευχαριστούμε. Η αγωνία προλαβαίνεις να τις, δεν αγχώνεις. Είμαστε στο gender reveal party εδώ και θέλουμε να μας πεις τι πιστεύεις ότι θα είναι το παιδί. Πιστεύω ότι θα είναι αγόρι. Δεν περίμενα κάτι άλλο, ευχαριστώ πολύ. Αγόρι! Υπάρχει και ναι, δεν είναι αγόρι. Δώσ' το, αγόρι! Όλες αγόρια, σοκ. Πίστευα κορίτσι θα πούνε. Πίστευες κορίτσι θα πούνε ή πίστευες κορίτσι σκέτο. Πίστευα κορίτσι θα πούνε. Περίμε. Είμαστε έτοιμοι πάνω, έχουμε θέση. Από πού θα μετρήσουμε αντίστροφα. Περίμετε. Λοιπόν, έχω ανεβάσει παλμούς. Κι εγώ. Μα, πιάσε. Παράγει. Πες να λιποθυμίσω τώρα. Λοιπόν, όχι, πρέπει να ανακοινώσουμε κιόλας. Τι να ανακοινώσουμε. Πρέπει να πούμε... Τα, αυτό, ό,τι κι αν είναι γερόν. Γερό και τυχερό πάνω απ' όλα, αλλά ξέρω ότι ό,τι και να είναι θα έχει δύο γονείς που θα το αγαπάνε. Πάρα μα πάρα πολύ, ό,τι και αν είναι. Και θα έχει μια τεράστια οικογένεια όλοι σας που θα το αγαπάτε σίγουρα. Οπότε με αυτά τα δεδομένα και τα προγνωστικά είμαστε έτοιμοι. Περίμενε. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Νικήσαμε, έτσι. Το είπα εγώ. Ό,τι θέλω να τα δείτε. Μπάτησαμε. Ήμουν ασίγουρος. Την πρώτη μέρα το έλεγα. Την πρώτη μέρα. Ε, το ψήφισες κιόλας. Κορίτσι. Άντε, ωραία. Παραδόση να κάνω σπάνω. Θα γίνει καζιέρα. Με το καλό να μας έρθει η εικόνα. Καλό. Εφταξία. Έσπασες το πρώτο στιγμό. Έσπασα το... Εδώ, πάντα κάνω την αρχή. Το έσπασα. Είχε ένα μόνο ή δύο. Παππού, έσπασε το φράγμα. Έσπασα. Ήρθε από 7 αρσενικά έγινε ένα θηλυκό. Ήταν έτσι να γίνει. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη γι' αυτό. Κόρη μου, έχεις έργο δύσκολο. Εδώ τη μία γυναίκα δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντο. Εσύ, για δεύτερη. Θα βγει ήσυχο σαν την Κωνσταντίνα και όλα καλά θα πάνε. Κάτσε, δεν γέννησε ακόμα. Δεν γέννησε. Για δίδυμα ετοιμάστηκες. Τρίδυμα. Λοιπόν, θέλω να μαζευτείτε λίγο να καθίστε ξανά. Να πω, θέλω κάποια πράγματα. Τώρα που έχω και την αποκάλυψη. Ησυχία, παιδιά, ησυχία. Δεν έχω και μεγάφωνο. Να πω ησυχία στα βάθη. Κλείστο. Περιμένουμε. Εντάξει. Εξεπλάγιν, όχι.
Το είπα και πριν, ήταν η ανακοίνωσή μου. Το ήξερα, το ήξερα. Δεν σε θέλει τίποτα. Δεν θέλω. Τη Κωνσταντίνα στα χατήρια έχω μάθει να μην τα χαλάω. Δεν τα χαλάω. Και ήξερα ότι ήθελε τόσο πολύ το κορίτσι, οπότε υποσυνείδητα κι εγώ το έκανα. Οπότε. Για σένα, γιατί ξέρω ότι θα γίνει πραγματικά η καλύτερη κοριτσομάνα που υπάρχει. Δηλαδή, αν μπορούσα να φανταστώ, η Κρίστη λέει ότι εγώ θα γίνω ο καλύτερο κοριτσομπαμπά. Είναι γεννημένο. Αλλά η Κωνσταντίνα νομίζω το αξίζει περισσότερο από όλου. Και ήξερα ότι ανυπομονεί, οπότε ξέρω ότι το αγαπά 110%. Εγώ θα είναι τέλειο το δωμάτιο τη. Ήδη έχει σχέδιο έτοιμο. Αυτά σκέφτομαι εγώ τώρα. Εντάξει, πάντα υπάρχει και το επόμενο. Θα το ξαναρίξουμε και ποτέ δεν ξέρει κανένας. Παρ' όλα αυτά σήμερα, όπως είπα, ήθελα να το κάνουμε έτσι αυτήν την εκδήλωση για να είστε όλοι μαζί, δηλαδή μόνο η έκπληξη είναι και όλη αυτή η αγάπη που είπα πριν και μας δώσατε. Σκεφτόμουν πολλές, δηλαδή καιρό αυτή τη στιγμή έτσι όλο που θα μαζευτούμε όλοι. Θέλω Κωνσταντίνα. Πού το βάζεις? Δεν το ξέρε κανένας πάλι. Τι είπες, δεν σ' ακούσαμε. Δέχομαι, είπα. Τώρα πάμε να κάνουμε πάρτι. Και σταυρό ποιανού είναι αυτό? Του παππού του Γιάννη. Γιατί ήξερα ότι θα είναι κορίτσι. Η μάνα μακάδεκτη. Νόμιζα τα τηλίδι είχε πάρει. Γιατί λέω θα με προλάβει. Για το κορίτσι μαζί είναι όταν γεννηθεί. Ποτέ ήξερε. Έχω και κλείδι. Εμείς τώρα μία γιατί νουνό θα τον έκανα για κόριτσο νουνό. Δεν θα σχαλάμε κανένα χατήρι. Έλα. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα το λέμε, εντάξει. Αν δεν δάτε, δεν μπορούσα να αντέξω άμα δεν το έγραφα. Ισχύει και εγώ το έλεγα, κορίτσι, πριν κάνω το μάθημα. Είσαι γεννημένος για να έχεις υπερπτωματέψει. Τώρα τι σημαίνει αυτό, μάθουμε.